Πέντε πειράματα, πέντε κριτήρια. Πείραμα όπω ξέρουμε λέγεται η έμπρακτη δοκιμή, η εφαρμογή μιας θεωρητική γνώσης στο εργαστήριο. Τα πέντε πειράματα της πνευματική ζωή που ακολουθούν είναι απλά και προσιτά σε όλου ικανά να επιβεβαιώσουν αν η πίστη μας είναι ζωντανή και υγιή ή όχι. Τα πειράματα αυτά αφορούν στο πώ ζούμε την προσευχή και τη μελέτη τη Αγία Γραφή πώς αντιδρούμε στους εξωτερικούς πειρασμούς και πώς στους εσωτερικούς. Ποια ποιότητα έχουν οι σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους. Ας τα δούμε όμως με τη σειρα ένα ένα. Πώς ζεις την προσευχή. Η κατεξοχήν πράξη της πίστεως είναι η προσευχή. Τη διδάσκουν σε εμάς οι προφήτες και οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης, οι Απόστολοι της Καινής, και στη συνέχεια στη μακροχρόνια ιστορία της Εκκλησίας μας οι Άγιοι Πατέρες, οι Διδάσκαλοι. Προπάντων όμως μας διδάσκει την προσευχή ο Θεάνθρωπος Κύριός μας με τη διδασκαλία του αλλά και με το παράδειγμά του. Οι Ευαγγελικέ Διηγήσει τον παρουσιάζουν προσευχόμενο σε πολλέ στιγμέ τη δημόσια δράσεω και διακονία του. Κατάκοπο κάποιε φορέ ξεγρυπνούσε όλη τη νύχτα στην προσευχή, τον έβλεπαν οι μαθητέ του πώ προσευχόταν και ενώ ω ευσεβή Ιουδαίοι και αυτοί από μικρά παιδιά προσεύχονταν, τον παρακάλεσαν. Κύριε, δίδαξον εμά προσεύχεστε. Στο θεανδρικό πρόσωπο του Ιησού Χριστού ενώνονται υποστατικά η θεία με την ανθρώπινη φύση. Γι' αυτό και αποτελεί το πρότυπο της αδιάλειπτης και τέλειας προσευχής, η οποία δεν περιορίζεται σε μια συναλλαγή, στο να ζητούμε διάφορα αγαθά από το Θεό, αλλά στη συνάντηση και ένωση της ψυχής μας μαζί Του. Το μεγάλο λάθος των περισσότερων χριστιανών είναι ότι μάθαμε να κοιτούμε τον Θεό στα χέρια, να δούμε τι θα μας δώσει και όχι στα μάτια όπως μπορούμε να διαβάσουμε το πόσο μας αγαπά. Είναι το πρώτο και ανώτερο από όλα τα έργα των δούλων του Χριστού η προσευχή, ένα θεμελιακό κεφάλαιο της πνευματικής ζωής πρέπει δεν να γνωρίζουμε ότι το έργο τούτο δεν γίνεται σε μια μέρα ή δύο, αλλά χρειάζεται πολύ χρόνος και αγώνας. Αποσμειώνεται όμως προσιοπάροχα και κερδίζει πολλαπλάσια όποιος επιμένει στον αγώνα αυτό, όποιος εντρυφά στην προσευχή. Αυτό βεβαιώνει η επιμονή των θεοφιλών ψυχών που αναζητούν, συνεχώς αναζητούν τη συντροφιά του Θεού και αγωνας αποσμιωνεται ομως προσιοπαροχα και κερδιζει πολλαπλασια στη συνομιλία μαζί του. Την επιμονή στην προσευχή μας την συνιστά και ο Απόστολος Παύλος στην προσωρομέως το επιστολή του. Στην επικοινωνία τους με το Θεό οι Άγιοι αναπνέουν το οξυγόνο της θεία Χάριτος. Φωτίζονται με το φως του Αγίου Πνεύματος και υπερπολείται η καρδιά τους από το Θείο Έρωτα. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος θεωρεί προτιμότερη και από την αναπνοή την επικοινωνία αυτή. γαρ γαρθεού μάλλον ή αναπνευστέων θα μας πει. Αναπνέω την παρουσία του Θεού η δική του άνθρωποι όλη την ημέρα αλλά και τη νύχτα τις ώρες της απαιτούμενης ανάπαυσης. Εγώ καθεύδω δια την χρία της φύσεως, δε καρδιά μου αγρυπνεί δια το πλήθος του έρωτος. Εξομολογείται ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναήτης. Το τικ-τακ της καρδιάς ακατάπαυστα μιλά στον αγαπημένο του Κύριο. Η φλογερή αγάπη για τον Κύριο της ψυχής το εφετών, δηλαδή το ποθούμενο, κρατά τους Αγίους συγκεντρωμένους στην προσευχή. Διαφωτιστική είναι η σχετική κατάθεση του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Ο γνησίος των Θεών αγαπών, ούτως και απερισπάστος πάντως προσεύχεται. Και ο απερισπάστος πάντως προσευχόμενος, ούτως και γνησίος των Θεών αγαπά. Η γνήσια αγάπη για το Θεό κρατά απερίσπαστη την προσοχή στην προσευχή. Δεν αφήνει το νου να αφαιρείται και να φυθίζεται σε άλλες σκέψεις. Επομένως, η απερίσπαστη προσευχή είναι ένα κριτήριο για να ελέγξουμε αν είναι γνήσια η αγάπη μας προς το Θεό. Αφήνοντα όμως όλα τα άλλα σχετικά με το θέμα αυτό, θέλω να εστιάσω την προσοχή και τη μελέτη μου σε ένα σημείο το οποίο ήδη διατύπωσα με το ερώτημα «Πώς ζεις την προσευχή» είναι ένα ερώτημα που μπορεί να αποτελέσει την αρχή για έναν επικοδομητικό και καρποφόρο διάλογο του καθενός με τον εαυτό του. Άφησε για λίγο αδελφέ μου τις βιωτικέ μέρημνες και τις τόσες έγνοιες που σε κατακλείζουν. Βρες μια ήσυχη ώρα για να μείνεις μόνος και τότε ρώτησε απλά τον εαυτό σου. Εαυτέ μου πώς και πόσο προσεύχησε. Τι νιώθεις την ώρα της προσευχής. Πώς συνομιλείς με τα άλλα πρόσωπα που συναναστρέφεσαι καθημερινά και πώς με τον Θεό. Αναζητά την επικοινωνία με τον Κύριο με τη δίψα του διψασμένου για το νερό, με τη λαχτάρα του αλκοολικού για το ποτό, με τον πόθο του φιλάργυρου για τα χρήματά του. Εφραίνεσαι όπως ο ψαλμοδός που έλεγε «Εμνήσιν του Θεού και εφράνθην». Ρώτησα τον εαυτό σου αδελφέ μου και στήσε αυτή να ακούσεις την απάντησή του. Αλλά πρόσεξε, αν η απάντηση στο ερω... στα ερωτήματα αυτά δεν είναι ικανοποιητική, μην απελπιστεί. Θα σε βοηθήσει σε αυτό ένα παράδειγμα από τη φυσική ζωή. Όταν ο άνθρωπος είναι υγιής, έχει όρεξη, πεινάει, τρώει και ευχαριστιέται. Όταν είναι άρρωστος, έχει ανορεξία. Πιέζει όμως τον εαυτό του και τρώει έστω με δυσκολία για να στηριχθεί. Για τον νεκρό βέβαια δεν γίνεται λόγο. Εκείνο δεν νιώθει καμιά έλξη για το φαγητό έστω και αν του προσφέρουμε τα πιο εκλεκτά φαγητά. Κάτι ανάλογο λοιπόν συμβαίνει και με την πνευματική ζωή στην προσευχή. Ο μπορεί να νιώθει τα βιώματα των θεοφιλών ψυχών για τα οποία έγινε λόγος παραπάνω. Μένει ώρες στα γόνατα της προσευχής συγκεντρωμένος και αφοσιωμένος στην επικοινωνία του με το Θεό. Η προσευχή είναι η πιο γλυκιά απολαυσή του. Αυτό σημαίνει ότι η πίστη του είναι ζωντανή, αληθινή και υγιής. Μεγάλη ευλογία για την οποία οφείλει ευγνώμονα να ευχαριστεί το Θεό. Αλλά δεν θα αρκεστεί σε αυτό. Ταπεινά θα ζητά το έλεος του Κυρίου και φιλότιμα θα αγωνίζεται για να διατηρήσει και να αυξήσει την πολύτιμη αυτή δωρεά. Αλλήμον όμως αν αισθανθεί ο πιστός αυτάρκης και νομίζει ότι κατέκτησε την τελειότητα της αγιότητος, γιατί τότε θα έχει χάσει τα πάντα. Τι γίνεται όμως όταν ο πιστός στην προσευχή παρουσιάζεται βιαστικός, νησταλέος, ανόρεκτος, άκεφος και αφηρημένος, ενώ επί ώρες ολόκληρες με μάτια ορθάνυχτα και με πολλή προσοχή απορροφά ό,τι του σερβίρει τηλεόραση ή το διαδίκτυο, όταν αδυνατεί να προφέρει με συγκεντρωμένο το μυαλό του ακόμη και την πιο σύντομη προσευχή ένα κύριε Λέισον, στην περίπτωση αυτή το πείραμα δείχνει ότι ο χριστιανός ασθενεί πνευματικά και τι πρέπει να κάνει όχι να πάψει την προσευχή αλλά να εντείνει τον αγώνα. Οφείλει πρώτα απ' όλα να ασκήσει βία στον εαυτό του ώστε να συγκεντρώνει τη σκέψη του να καταστήσει τον ούτο, όπω λέει ο όσιο νήλο ο Ασχητής, κοφών και άλλων, για οτιδήποτε άλλο και να τον προσιλώσει στην προσευχή. Δεύτερον, στην τόνωση τη προσευχή βοηθούν επίση οι μετάνοιες, οι γονικλησίες, οι προσευχέ σε έκτακτε ώρε, νωρί το πρωί ή μέσα στην ησυχία τη νύχτα, οι νηστείες, ιδιαίτερως όταν συνεδριάζονται και με την ελεημοσύνη. Και τρίτον, ακόμη διαγύρει για προσευχή η ανάγνωση των ψαλμών, πατερικών ευχών, κατανικτικών τροπαρίων, αλλά και η χρήση πολλών σύντομων προσευχών. Υπάρχουν στην κοινή διαθήκη πολλέ τέτοιε προσευχέ όπω Κύριε Σώσον με, Κύριε Πρόσθεση, μην πίστη, Δίδαξον ημά προσεύχεστε, Ο Θεό, ελάστη με το αμαρτωλό, Μνήστε στη μου, κύριε, τη βασιλεία σου. Μπορεί κανεί να, επαναλαμβάνει αυτέ τι προσευχέ ή άλλε σύντομε δεήσει πατέρων όπω το Κύριε επισυνάγαγε τον διασκορπισμένο μου νουν και φώτισε μου το σκότος. Δόξα τη μακροθυμία σου, Κύριε. Μπορεί ακόμη να συνθέτει παρόμοιε οικεσίε με δικά του λόγια όπω, Κύριε, δυνάμωσε την πίστη μου για να συνομιλήσω μαζί σου. Κύριε, ελέησέ με και σώσε με από την ώρα αυτή. Κύριε, δίδαξέ με να προσεύχομαι. Κύριε, φωτισέ με. Κύριε, αύξησε την πίστη μου. Θέρμανε την αγάπη μου. Ζωντάνεψε την ελπίδα μου. Θλιβερή είναι η κατάσταση αν ο χριστιανός δεν έχει καμιά διάθεση για προσευχή και σταματήσει να προσεύχεται. Αυτό σημαίνει ότι νεκρώθηκε η πίστη του. Κάτι συνέβη στη ζωή του που δεν το πρόσεξε και να βάγισε περί την πίστη. Ωστόσο και σε αυτή την ακραία περίπτωση υπάρχει ελπίδα. Ο νικρεγέρτης Κύριος μπορεί να τον σώσει από αυτήν την τραγική κατάσταση αν με ειλικρινή μετάνοια ζητήσει τη σωτηρία επέμβασή του. Σε πολλά τροπάρια του κατανικτικού τριωδίου ακούγεται η αναγώνια κραυγή του Αμαρτολού. Αναφέρουμε ενδεικτικά ένα από αυτά που ψάλεται τη Δευτέρα της πρώτης εβδομάδας των ιστιών στον Όρτρο. Αμαρτιών η χιμάζουσα χυμάζουσα, επιβυθών με της απογνώσεως, αλλά το πελάγι προστρέχω το ελαίου σου, σώσον Κύριε. Με το πείραμα της προσευχής, εξετάζοντας τον εαυτό μας πώς αισθάνεται και τι νιώθει στην προσευχή, καταλαβαίνουμε λοιπόν και αξιολογούμε την πίστη που έχουμε και την πνευματικότητά μας που καλλιεργούμε μέσα στη ζωή μας. Πώς μελετάς την Αγία Γραφή Αν με την προσευχή η ψυχή μιλά στο Θεό, με τη μελέτη της Αγίας Γραφής ακούει τον Θεό να της μιλά, απολαμβάνει την παρουσία Του και οδηγείται στην τέλεια γνώση της ευσεβίας. Το δεύτερο πείραμα λοιπόν για τον έλεγχο της πνευματικής μας πορείας βασίζεται στην Αγία Γραφή. Είναι αδύνατο να σωθούμε αν δεν μελετούμε τις Αγίες Γραφές, κηρύττει ο φλογερός εραστής και εμπνευσμένο ερμηνευτής των γραφών, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Πράγματι, δεν νοείται χριστιανός που να μην μελετά καθημερινά την Αγία Γραφή, παλαιά και κενή, αφού αυτήν είναι το γράμμα που ο Θεός έγραψε για μας. Πώς θα χαρακτηρίζεται έναν άνθρωπο ο οποίο δέχτηκε γράμμα από τον πατέρα του και το παραπέταξε αδιάφορα χωρίς να το ανοίξει ποτέ, είναι πολύ χειρότερη και αχαρακτήριστη η συμπεριφορά ορισμένων χριστιανών, οι οποίοι ενώ διαβάζουν τόσα βιβλία και διαθέτουν αμέτρητο χρόνο μπροστά στην οθόνη της τηλεόρασης ή του υπολογιστή, δεν ενδιαφέρθηκαν ποτέ να διαβάσουν έστω μία σελίδα από το Λόγο του Θεού. Δεν είναι ένα συνηθισμένο βιβλίο η Αγία Γραφή, έστω ένα καλό πνευματικό βιβλίο. Είναι θεόπνευστο. Το έγραψαν οι Άγιοι Συγγραφείς κατευθυνόμενοι από το Πνεύμα το Άγιο αποκαλύπτει τον Τριαδικό Θεό και όλο το σχέδιο που εκείνος κατέστρωσε και πραγματοποίησε για τη σωτηρία μας. Είναι ο άρτος που χορταίνει την πείνα την πνευματική, ο άσαρκος λόγος του Κυρίου που τρέφει την ψυχή, την καλλιεργεί και την ετοιμάζει για να προσέλθει και να λάβει τον ένσαρκο λόγο στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας που την τελειοποιεί και την αγιάζει. Η Αγία Γραφή όπως λέει ο ποιητής είναι του Χριστού μας η καρδιά που γίνεται βιβλίο. Μιλά ο ίδιος ο Θεός μέσα από τις σελίδες της και έχουμε χρέος να ακούμε προσεκτικά τα αγιογραφικά αναγνώσματα και την εξήγησή του στην Εκκλησία. Να παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τα σχετικά κηρύγματα και κύκλους της μελέτης της Αγίας Γραφής αλλά και στην προσωπική μας μελέτη να εμβαθύνουμε καθημερινά στην Αγία Γραφή να τη μελετούμε με πρόθυμη διάθεση ώστε να ακούμε τη φωνή του Θεού, να υπακούμε και να συμμορφωνόμαστε με αυτήν στη ζωή μας. Να γίνουμε όπως τονίζει ο αδελφό Θεός Ιάκωβος, όχι απαθείς ακροατές του θεολόγου, αλλά και ποιητέ. Διαφορετικά, εξαπατούμε τον ίδιο τον εαυτό μας. Είναι σαν να χτίζουμε σπίτι πάνω στην άμμο. Ενώ στο πρώτο πείραμα το ερώτημα αν ο πιστός νιώθει χαρά και όρεξη για την προσευχή, για τη μελέτη της Αγίας Γραφής που είναι το δεύτερο πείραμα δεν ισχύει το ίδιο. Δεν αρκεί να ευχαριστιέτε μελετώντα την Αγία Γραφή η οποία ούτω ή άλλως είναι βιβλίο που διαβάζεται ευχάριστα. Υπάρχουν μάλιστα περικοπές ωραιότατες που θαυμάζονται ως λογοτεχνικά αριστουργήματα ακόμη και από απίστους. Η μελέτη της Αγίας Γραφής αποτελεί κριτήριο και επίραμα όταν και πειραμα οταν γινεται Πρώτον με τη λαχτάρα με την οποία διαβάζουμε ένα προσωπικό γράμμα που λάβαμε από αγαπημένο και σεβαστό μας πρόσωπο. Δεύτερον με το ενδιαφέρον που κρατούμε τη συνταγή του γιατρού της οποίας η εφαρμογή θα μας χαρίσει τη θεραπεία. Και τρίτον με την επιμέλεια και την προσοχή με την οποία μελετούμε τον χάρτη που θα μας βγάλει από το αδιέξοδο και θα μας οδηγήσει με ασφάλεια, με ασφάλεια στον προορισμό μας. Ο λόγος του Χριστού ενικεί το εν πλουσίω, προτρέπει ο Απόστολος Παύλος, διότι είναι χειραγωγός της ψυχής στην πνευματική ζωή ο Θείος Λόγος. Όπως βεβαιώνει ο ίδιος ο Απόστολος, πάσα γραφή θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς επανόρθωσιν, προς παιδείαν, την ενδικαιοσύνη. Όλη η θεόπνευστη γραφή είναι ωφέλιμη για τη διδασκαλία, τον έλεγχο, τη διόρθωση και την πνευματική διαπαιδαγώγηση του χριστιανού. Σε μια από τις πολλές αναφορές στο θέμα αυτό ο Άγιος Χρυσόστομος λέει «Βρίσκεσαι στην πρώτη γραμμή της μάχης και δέχεσαι συνεχή τραύματα» «Η Αγία Γραφή θα σου δώσει τα απαιτούμενα φάρμακα» «Η γυναίκα σου σε εξοργίζει και ο γιος σου σε στεναχωρεί» Ο υπηρέτη σου σε θυμώνει και ο εχθρό σχεδιάζει κακά για σένα. Ο φίλο σε φθονεί και ο γείτονα σε βρίζει και ο σύντροφό σου σε υπονομεύει. Πολλέ φορέ μάλιστα και ο δικαστή σε απειλεί και η φτώχεια σε λυπεί και η απώλεια συγγενών σου φέρνει πένθο. Πολλέ ανάγκε από παντού μα περιστοιχίζουν και μα χτυπούν από παντού άπειρα βέλη. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε διαρκώς ανάγκη από την πανοπλία της Αγίας Γραφής Καθώς κλειδονιζόμαστε μέσα στο πέλαγος της καθημερινότητας, έχουμε ανάγκη από τη μελέτη της Αγίας Γραφής για να στηριχθούμε και να μείνουμε όρθιοι στον αγώνα μας. Η Αγία Γραφή ζυγίζει, μετρά, αξιολογεί όλες τις κινήσεις μας. Δείχνει τα πάντα με ακρίβεια, χωρίς την ελάχιστη προσωποληψία. Δεν χαρίζεται σε κανέναν, όσο σπουδαίος και δυνατός κι αν θεωρείται, δεν φοβάται παραδείγματο χάρη να αποκαλύψει ότι οι θεωρούμενοι θεοσεβεί και ευυπόληπτοι φαρισαίοι μοιάζουν μετάφου και κονιαμένου, γεμάτους βρωμιά και δυσοδία. Το ζάπλουτο που συγκεντρώνει το θαυμασμό όλου του κόσμου τον ονομάζει άφρονα και του επισημαίνει τη ματαιότητα του πλούτου και τη δόξα του, αφού φεύγοντα από τη ζωή αυτή δεν θα πάρει τίποτε από εκείνα για τα οποία τόσο κοπίεσε. Δεν δυσκολεύεται να καταγράψει επακριβώς τον λόγο του Κυρίου για τον κακό και πονηρό βασιλιά Ηρώδη αντίπα που έσφαξε τον Ιωάννη τον πρόδρομο. Είπατε τι άλλο πέκει ταύτη θα μας πει. Δεν διστάζει να ξεσκεπάσει την υποκρισία του αρχιερέα και να τον χαρακτηρίσει τείχων και κονιαμένων. Καθρέφτη πνευματικό χαρακτηρίζουν την Αγία Γραφή οι Άγιοι Πατέρες. Ο Άγιος Αυγουστίνος μάλιστα συνέταξε ένα βιβλίο με τον τίτλο «Κάτοπτρον», καθρέφτης δηλαδή. Εκεί συμπεριέλαβε χωρία από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη που βοηθούν τον αναγνώστη να κάνει το πνευματικό check-up την ακτινογραφία της ψυχής του. Και ο Άγιος Χρυσόστομος σε πολλές ομιλίες του διδάσκει πόσο καλύτερος και χρησιμότερος από τον φυσικό καθρέφτη είναι ο καθρέφτης της Αγίας Γραφής. Διότι δεν δείχνει μόνο την ασχήμια της ψυχής αλλά και την οδηγεί προς μια απερίγραπτη ομορφιά, αν βέβαια το θελήσουμε εμείς. Σε κάθε σελίδα της Αγίας Γραφής, ο Χριστιανός καθρεφτίζει την ψυχή του. Βλέπει όλη τη ζωή του, το μεγαλείο και την αθλιά οτιτά του, το βάθος και το ύψος της πνευματικότητάς του. Ελέγχει τις πράξεις και τα λόγια του, την κοσμοθεωρία και την βιοθεωρία του, τις επιδιώξεις του, τα αντικείμενα της αγάπης του, τα πάντα τίποτε να μην μας διαφεύγει από όσα περιέχει η Αγία Γραφή προτρέπει ο Άγιος Χρυσόστομος, διότι η γνώση των κειμένων της, αν βέβαια θέλουμε να αγρυπνούμε και να προσέχουμε, θα συμβάλλει τα μέγιστα, ώστε και άριστο τρόπο ζωής να έχουμε και προθυμότεροι να είμαστε για τους κόπους που απαιτεί η αρετή. Κι αλλού σημειώνει αποθευματικά «Η των γραφών ανάγνωσης των ουρανών εστίαν Ανοίγει τη γραμμή επικοινωνίας με τον ουρανό η Αγία Γραφή. Διαμορφώνει ένα ουράνιο φρόνημα. Γαλινεύει την καρδιά. Φωτίζει τη συνείδηση. Μιλάει τη της Αγίας Γραφής τονώνει τη φιλία μας με το Θεό και εξομαλύνει τη λειτουργία του εσωτερικού μας κόσμου. Αρκεί εμείς να έχουμε ανοιχτά τα πνευματικά μας αυτιά κατά τον λόγο του Κυρίου. Ο έχων ακούει να κοέτω. Να δεχόμαστε το λόγο της Αγίας Γραφής σαν την πηξίδα που κατευθύνει την πορεία μας, σαν τον καθρέφτη στον οποίο καθρεφτίζουμε τον εαυτό μας, σαν τη ζυγαριά που μας δείχνει το βάρος ή την ελαφρότητα και ρηχότητα της πνευματικότητάς μας.